Έχοντας ως σύμμαχό τους την όρεξη, το μεράκι, την αγάπη για την εκπαίδευση αλλά και τον άνθρωπο, τέσσερις μαθητές από την έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κρανούλας κατάφεραν να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα «Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο». Ο Μάριος, ο Ευάγγελος, ο Άγγελος και ο Λάμπρος, έχοντας στο πλευρό τους τις εκπαιδευτικούς Ανθή Παπαβασιλείου και Βασιλική Κατσάνου, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε διάφορα σημεία της Κρανούλας και να εντοπίσουν εάν αυτά είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία ή όχι. Η δράση τους ωστόσο δεν τελείωσε εκεί, αφού όλα τα σημεία αποτυπώθηκαν σε ψηφιακούς χάρτες και τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν σε σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ενώ οι ίδιοι ανέλαβαν και το ρόλο του δημοσιογράφου. Το σχολείο κατάφερε να διακριθεί, στέλνοντας για ακόμη μια φορά το μήνυμα πως η σημαντική δουλειά που γίνεται στα ολιγομελή τμήματα και σχολεία αποδίδει καρπούς. Πολύ σωστά το θέτετε. Είναι πολύ σημαντικό να φανεί ότι στα ολιγοθέσια σχολεία γίνεται πραγματικά δουλειά. Μπορεί να είναι λίγοι οι μαθητές και πολλοί γονείς θεωρούν μειονέκτημα το ολιγοθέσιο σχολείο. Όμως παρόλα αυτά αποδεικνύουμε ότι γίνεται πραγματικά δουλειά και δεν μας στερεί κάτι ότι ο αριθμός των μαθητών είναι μικρός. Καταφέρανε τέσσερις μαθητές και πήρανε διάκριση πανελλαδική, δεύτερη θέση. Πολύ καλή, πολύ σημαντική διάκριση. Να μας δώσετε λίγο το στίγμα της δουλειάς που έκαναν τα παιδιά και βέβαια και με τη δική σας τη συμβολή. Λοιπόν, στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων πήραμε ένα θεματάκι η αναπηρία ως αφορμή, το ονομάσαμε τη δράση αυτή που κάναμε, και στα πλαίσια αυτά των εργαστηρίων δεξιοτήτων συμμετείχαμε σε ένα διαγωνισμό χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. Τι αποκομίσατε εσείς από όλο αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και μια δράση η οποία σίγουρα συμβάλλει και στο να ενωθούν ακόμη περισσότερο τα παιδιά, να γίνουν μια παρέα που ούτως ή άλλως νομίζω ότι σε τόσο μικρό πλαίσιο είναι δεδομένο. Εννοείται, όχι μόνο να ενωθούν, αλλά να πάρουν και πρωτοβουλίες, να η αυτοπεποίθησή τους να ανέβει ακόμα περισσότερο, να γίνουν αρκετά πιο υπεύθυνα από ό,τι ήδη είναι. Πρόκειται για τέσσερους καταπληκτικούς μαθητές που μόνο αποκομίσανε πράγματα από όλο αυτό. Καταλάβανε την διαφορετικότητα και ότι ίσως δεν θα πρέπει να είναι μειονέκτημα όλο αυτό και θα πρέπει όλοι να βοηθάμε στο να γίνουν οι συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία καλύτερες και είναι κομμάτι δικό μας αυτό για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε. Αν ο καθένας μας ξεχωριστά δεν κάνει πράγματα, δεν μπορεί να αλλάξει την ουσία τίποτα. Και όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση και την παιδεία. Εννοείται, εννοείται. Και αυτό πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε λίγο στο κομμάτι αυτό, τουλάχιστον οι νέοι πολίτες να είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Στα πλαίσια αυτού του διαγωνισμού, βγήκαμε στους δρόμους του χωριού και φτιάξαμε ψηφιακούς χάρτες με τη βοήθεια της Ανθής Παπαβασιλείου, της κυρίας της πληροφορικής μας. Βγήκαμε στο χωριό με τα τάμπλετ και χαρτογραφήσαμε την περιοχή. Δυστυχώς, δεν ήταν προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία. Πήραμε συνέντευξης από την κυρία Ανθή Λιάγου, που είναι πρωταθλήτρια στην σφαιροβολία. Από αυτήν μάθαμε ότι η ζωή των ατόμων με αναπηρία είναι δύσκολη. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι για μια κοινωνία προσβάσιμη και φιλική που θα στηρίζει την ισότητα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων. Ο καθένας από εμάς οφείλει να σέβεται και να αποδέχεται τον άνθρωπο δίπλα του και να φροντίζει ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια για τα άτομα με διαφορετικότητα.